Γεια σας και πάλι από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για την κατασκευή ιστογραμμάτων με το Octave ή με το MATLAB. Πάμε να δούμε το πρώτο μας απλό παράδειγμα. Η βασική εντολή με την οποία θα δουλέψουμε σήμερα και με την οποία κατασκευάζονται τα ιστογράμματα, κυρίες και κύριοι, δεν είναι τίποτα άλλο από την εντολή HIST. Αυτό με λίγα λόγια που θέλω να προσέξετε σε σχέση με όλα όσα έχουμε πει στο παρελθόν, το καινούριο μέρος δηλαδή του σημερινού μαθήματος, είναι εδώ αυτό που βλέπετε στη γραμμή 6 το HIST. Να σας δείξω λίγο το αποτέλεσμα για να το συζητήσουμε σε λίγο. Αυτό εδώ. Όπως βλέπετε, ένα ιστόγραμμα μοιάζει πάρα πολύ με ένα ραβδόγραμμα. Το συγκεκριμένο αφορά... Είναι ένα ιστόγραμμα το οποίο έχει προέλθει από μία μεταβλητή με ψευδοτυχαίους αριθμούς της τυπικής κανονικής κατανομής. Στα πραγματικά προβλήματα, βέβαια, όπως ξέρετε, οι αριθμοί αυτοί και τα νούμερα αυτά μπορεί να έχουν προέλθει από κάποια μέτρηση. Επειδή θέλουμε να τονίσουμε περισσότερο τις ιδιότητες και τον τρόπο με τον οποίο κατασκευάζουμε συγκεκριμένα ιστογράμματα, θα μείνουμε στο απλό παράδειγμα που τα νούμερα και οι αριθμοί οι οποίοι χειριζόμαστε προέρχονται από μια δειγματοληψία τυχαίων αριθμών. Δείτε λίγο τις εντολές εδώ που έχουμε δώσει. Σας υπενθυμίζω ότι εδώ η γραμμή 1, το clear, το CLA, CLF, απλά καθαρίζουν τη μνήμη του υπολογιστή από μεταβλητές, από ρυθμίσεις σχετικά με το γράφημα που έχουμε δώσει πιθανά στο παρελθόν, σε προηγούμενες εντολές δηλαδή, ή στις ρυθμίσεις των αξώνων, όπως για παράδειγμα κάνει το CLA. Δεν είναι απαραίτητο να γράφετε κάτι τέτοιο, να δίνετε κάτι τέτοιο αν δεν έχετε άλλες ρυθμίσεις ή όταν εκτελείτε ένα πρόγραμμα από την αρχή. Στη γραμμή 3 αρχικοποιούμε τη γεννήτρια τυχαίων αριθμών έτσι ώστε σε όλα τα παραδείγματα και σε όλες τις εκτελέσεις των προγραμμάτων να παίρνουμε το ίδιο δείγμα τυχαίων αριθμών για να παράγουμε με λίγα λόγια το ίδιο ακριβώς γράφημα. Η γραμμή 4 μας δίνει ένα διάνυσμα 100 θέσεων 100 γραμμών, αν θέλετε, και μια στήλη, σε ένα διάνυσμα 100 θέσεων σε στήλη με ψευδοτυχαίους αριθμούς που προέρχονται από την τυπική κανονική κατανομή. Η γραμμή 6 κατασκευάζει το ιστόγραμμα, αυτό που είδαμε πριν. Οι γραμμές 8 και 9 ελέγχουν την έξοδο του γραφήματος σε ένα αρχείο, ούτε και αυτό είναι υποχρεωτικό να το κάνετε εσείς. Εμένα, όπως σας έχω πει και άλλες φορές, αυτό με διευκολύνει για την τοποθέτηση των γραφημάτων στην ιστοσελίδα του μαθήματος και αλλού, οπότε γι' αυτό ακριβώς είναι εδώ. Αν ξαναδούμε αυτό εδώ το γράφημα, όπως έχετε παρατηρήσει, θα το κάνουμε λίγο στην άκρη για να βλέπετε λίγο αυτήν εδώ την εντολή, τη γυναιχή, στη γραμμή 6, η κατασκευή του γραφήματος γίνεται με αυτόματο τρόπο όσον αφορά τη διαδικασία που πιθανά, μάλλον σίγουρα όλοι έχετε δει σε ένα βιβλίο ή ένα μάθημα στατιστικής, όπου υποτίθεται ότι για να κατασκευάσουμε το ραβδόγραμμα συχνοτήτων ή το ιστόγραμμα της μεταβλητής, περνάμε από μια διαδικασία που λέγεται ότι χωρίζουμε το εύρος της μεταβλητής σε ταξικά διαστήματα, κάνουμε κάποια διαμέρηση δηλαδή, κάνουμε καταμέτρηση πλήθους των τιμών της μεταβλητής που πέφτουν σε κάθε τέτοιο διάστημα διαμέρησης, κατασκευάζουμε με λίγα λόγια ένα πίνακα συχνοτήτων, είτε απόλυτων είτε σχετικών, και μετά προχωράμε στην κατασκευή του ιστογράμματος. Αυτό, κυρίες και κύριοι, θέλω να σας πω ότι είναι μια διαδικασία από τον προηγούμενο 20ο αιώνα και μάλιστα τις αρχές του. Στη σημερινή εποχή τίποτα τέτοιο δεν κάνουμε με το χέρι, ούτε καν με τον υπολογιστή. Η διαδικασία είναι αρκετά αυτοματοποιημένη και αν χρειαστεί να το κάνουμε μονάχα για εκπαιδευτικούς λόγους. Όπως παρατηρείτε και μόνοι σας, η μόνη εντολή που έχουμε δώσει εδώ στη γραμμή 6 είναι τούτη εδώ και όλα αυτά που έχουμε μάθει σαν διαδικασία από τη στατιστική γίνονται με έναν αυτόματο τρόπο. Κατά προεπιλογή, όπως βλέπετε με λίγα λόγια, το διάστημα τιμών του Χ, το εύρος δηλαδή, έχει διαμεριστεί σε 10 εισαπέχοντα διαστήματα και έχει γίνει αυτόματη καταμέτρηση πλήθους των τιμών του διανύσματος Χ μέσα σε αυτά τα διανύσματα, έτσι ώστε το ύψος της κάθε μπάρας, της κάθε στήλης, να αντιστοιχεί σε αυτήν εδώ την καταμέτρηση. Θα δούμε σε λίγο πώς μπορούμε να τροποποιήσουμε τις επιλογές τις επιλογές εμφάνισης τέτοιων γραφημάτων. Καλή ώρα για να τοποθετήσουμε, όπως είναι υποχρεωτικό, ετικέτες στους άξονες κτλ. Θα δείξουμε όμως καταρχήν δύο παραλλαγές αυτού του πρώτου παραδείγματος και μετά θα πάμε περισσότερο αναλυτικά στην μορφοποίηση και σε άλλα παραδείγματα. Κοιτάξτε λίγο τι εννοώ. Στο παράδειγμα εδώ, στο 1α, είναι ακριβώς το ίδιο σαν αποτέλεσμα, αν θα το δείτε.
Μόνο που εδώ παρατηρήστε ότι έχουμε κάνει το εξής. Έχουμε φτιάξει το ιστόγραμμα αυτό με την εντολή bar και όχι με την εντολή hist. Έχετε υπόψη σας με λίγα λόγια ότι κατά βάση ένα ιστόγραμμα δεν διαφέρει κατασκευαστικά πάρα πολύ από ένα ραβδόγραμμα. Η διαδικασία είναι σχεδόν ίδια. Αυτό που συμβαίνει όμως είναι εδώ, στη γραμμή 6, αν προσέξετε, έχουμε χρησιμοποιήσει αυτή την εντολή, το count centers ίσον hist χ, για να πάρουμε στο αποτέλεσμα δύο μεταβλητές, το counts και το centers. Με το counts εδώ ονομάζω το πλήθος της εμφάνισης των τιμών του διανύσματος χ-x σε κάθε στοιχείο της διαμέρισμης, σε κάθε ταξικό διάστημα δηλαδή, το οποίο περιγράφεται από μια τιμή που λέγεται centers. Αν θα δούμε λίγο καλύτερα αυτήν εδώ την εντολή, αν βγάλουμε το ερωτηματικό, μπορούμε να τη γράψουμε εδώ στο command Windows αν θέλετε. Ας την αντιγράψουμε για πιο μεγάλη ταχύτητα. Αυτό εδώ. Για κοιτάξτε λίγο τι κάνει αυτό εδώ. Η εντολή χ, δηλαδή, εκτός από το να κατασκευάζει ένα γράφημα και να το βλέπουμε στην οθόνη του υπολογιστή, να το εκτυπώσουμε σε κάποιο αρχείο, τα αποτελέσματά της μπορούν να δοθούν σε κάποιες μεταβλητές και τα αποτελέσματα του υπολογισμού του ιστογράμματος δεν είναι τίποτα άλλο παρά αυτές οι δύο σειρές τιμών. Αυτή εδώ και αυτή εδώ. Η δεύτερη σειρά εδώ στο centers είναι, αν θα δείτε λίγο αυτό εδώ το γράφημα, είναι το κέντρο αυτού του διαστήματος. Μία τιμή δηλαδή που περιγράφει το κέντρο του ταξικού διαστήματος, του διαστήματος διαμέρισης. Το counts, έτσι όπως το έχω ονομάσει εγώ εδώ, μας λέει ότι σε αυτό εδώ το διάστημα που έχει κέντρο αυτό το σημείο, έχουμε βρει τρεις τιμές της μεταβλητής χ, σε αυτό εδώ το κέντρο έχουμε βρει 4, εδώ έχουμε βρει 11 και ούτω καθεξής. Εάν έχουμε δύο τέτοιες σειρές τιμών, δύο τέτοια διανύσματα δηλαδή, τότε πολύ απλά μπορούμε να δώσουμε την εντολή bar, βάζοντας στον οριζόντιο άξονα το κέντρο, το centers δηλαδή, και στο κάθετο άξονα, το counts, το πλήθος δηλαδή, και να πάρουμε αυτό εδώ το γράφημα, όπως το έχουμε δει και λίγο πριν. Με λίγα λόγια θέλω να σας πω ότι υπάρχει μια αντιστοίχηση του τρόπου με τον οποίο μπορούμε να κατασκευάσουμε ένα ιστόγραμμα και ένα ραβδόγραμμα. Αυτό που κάνει η εντολή hist σε σχέση με αυτό που κάνει η εντολή bar είναι να αυτοματοποιεί κάποιες διαδικασίες που είναι περισσότερο εξειδικευμένες με το ιστόγραμμα. Κατά κάποιο τρόπο όμως αυτή η διαδικασία μπορεί να γίνει είτε με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλον τρόπο, είτε με τη μία εντολή είτε με την άλλη. Μία δεύτερη παραλλαγή που θέλω να σας δείξω στην κατασκευή του απλού ιστογράμματος είναι το παράδειγμα ένα β, ένα b που βλέπετε εδώ, με το οποίο το μόνο που διαφέρει σε σχέση με το ένα όπως βλέπετε είναι αυτή εδώ η τιμή. Εδώ παρατηρήστε κυρίες και κύριοι ότι το διάνυσμα τώρα πια έχει γίνει μήτρα, έχει δηλαδή δύο στήλες. Με λίγα λόγια έχουμε πια ένα πίνακα, μία μήτρα από τιμές. Σε αυτήν εδώ την περίπτωση, αντί να κατασκευαστεί μία σειρά ιστογράμματος, θα κατασκευαστούν δύο. Όπως βλέπετε, επειδή ακριβώς οι αριθμοί είναι ψευδοτυχαίοι και το δείγμα σχετικά μικρό, παρόλο που θεωρούμε ότι οι αριθμοί ακολουθούν την τυπική κατανομή, η ταύτιση ανάμεσα στις δύο στήλες των μεταβλητών δεν είναι απόλυτη, έχουν μικρές έτσι, διαφορές. Όπως για παράδειγμα εδώ που εμφανίζεται η κόκκινη μπάρα και δεν υπάρχει μπλε, ή εδώ που υπάρχει μπλε και δεν υπάρχει κόκκινη. Ή αλλού για παράδειγμα όπως εδώ ή εδώ που το ύψος των στυλών είναι διαφορετικό, που σημαίνει έχουμε βρει διαφορετικό πλήθος. Δεν θα επιμείνουμε περισσότερο στις δύο μεταβλητές σε αυτό το μάθημα, θα μείνουμε περισσότερο συγκεντρωμένοι στη μία. Αν όμως είναι κάτι το οποίο κάποια στιγμή πιθανά να χρειαστείτε, έχετε υπόψη σας ότι μπορείτε να το υπολογίσετε και να κατασκευάσετε το σχετικό ιστόγραμμο με αυτόν εδώ τον τρόπο. Να δώσετε δηλαδή στο όρισμα της συνάρτησης χ, όχι ένα διάνυσμα, αλλά μία μήτρα, ένα πίνακα που έχει περισσότερες από μία στήλες. Στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, μπορούμε να δούμε κάποιες επιλογές μορφοποίησης αυτών των γραφημάτων, όπως για παράδειγμα, στο παράδειγμα εδώ, στο παράδειγμα 2, ας δούμε λίγο εδώ το αποτέλεσμα. Παρατηρήστε ότι έχουμε κάποιες έτσι μικρές αλλαγές, κυρίως όσον αφορά τους άξονες και τις γραμμές πλέγματος. Αυτά εδώ τα στοιχεία, κυρίες και κύριοι, για να τα εξηγήσουμε κάπως έτσι απλά και γρήγορα με παρόμοιο τρόπο, νομίζω τα έχουμε ξαναδεί πολλές φορές.
μπορούν να γίνουν ως εξής. Εδώ καταρχήν στη γραμμή 6 παρατηρήστε ότι το face color είναι μια εντολή η οποία μας λέει τι χρώμα θέλουμε να, με τι χρώμα θέλουμε να γεμίσουμε τις μπάρες, τις στήλες. Εδώ το R σημαίνει red και το edge color θέλουμε να δηλώσουμε με τι χρώμα θέλουμε να γεμίσουμε, με τι χρώμα θέλουμε να εμφανιστεί, συγγνώμη, η γραμμή που περικλείει αυτές τις στήλες, αυτή την ορθογώνια περιοχή. Το R είπαμε σημαίνει κόκκινο, το non όπως καταλαβαίνετε και εσείς είναι το κανένα χρώμα, δηλαδή θέλουμε να αφαιρέσουμε το χρώμα από την εμφάνιση. Για παράδειγμα μπορείτε να το δείτε εδώ ως μπλε, αν το αλλάξουμε, να το δείτε λίγο καλύτερα, αν το δείτε και εσείς εδώ στις άκρες του είναι μπλε, δεν φαίνεται πολύ καθαρά βέβαια, θα μου πείτε, μπορούμε να το ρυθμίσουμε κάπως καλύτερα, το καταλάβετε λίγο καλύτερα δηλαδή, αν αυξήσουμε το πάχος αυτής της γραμμής με το line width, στο βάλουμε στο 4, το δούμε λίγο καλύτερα. Τώρα νομίζω ότι είναι αρκετά πιο ορατό, ε. Λοιπόν, αυτό όμως θέλω να σας πω ότι γενικά στα ιστογράμματα το αποφεύγουμε. Αποφεύγουμε δηλαδή να αυξάνουμε πολύ, όπως πιθανά να κάνουμε στο ραβδόγραμμα, τα πάχη των γραμμών και του περιγράμματος. Οπότε θα αφαιρέσουμε αυτήν εδώ την επιλογή. Θα αφήσουμε ξανά εδώ την επιλογή στο non, στο κανένα δηλαδή, και θα πάμε λίγο παρακάτω. Σας υπενθυμίζω ότι με το grid on μπορούμε να τοποθετήσουμε γραμμές πλέγματος στο γράφημα, αν αυτό είναι επιθυμητό. Με την επιλογή axis μπορούμε να ρυθμίσουμε τα όρια των αξώνων που περικλείουν το γράφημα. Εδώ το μείον 3,5 και το 3,5 είναι το κάτω και το άνω όριο του οριζόντιου άξονα χ. Το 0 και το 25 είναι το κάτω και το άνω όριο του κάθε του άξονα ψ. Με το X label και το Y label μπορούμε να τοποθετήσουμε ετικέτες στους άξονες και να ρυθμίσουμε την εμφάνισή τους, για παράδειγμα κάνοντας έντονα τη γραμματοσειρά ή αυξάνοντας το μέγεθός τους με το font size, όπως κάνουμε και στους δύο άξονες. Και εδώ μπορούμε να αλλάξουμε την εμφάνιση των υπόλοιπων στοιχείων του άξονα, όπως είναι για παράδειγμα οι ετικέτες και στα ticks, αλλάζοντας το font size στο 14. Σας θυμίζω GCA δεν είναι τίποτα άλλο παρά το Get Active Axis, δηλαδή ρύθμισε την τελευταία, τον άξονα που στο τελευταίο γραφήματος όπως αυτός έχει εμφανιστεί. Αν θα δούμε λίγο λοιπόν ξανά το αποτέλεσμα, είναι τούτο εδώ. Έχει αλλάξει λίγο εδώ το μέγεθος αυτής της γραμματοσειράς, έχουν γίνει πιο έντονα τα γράμματα εδώ, υπάρχουν γραμμές πλέγματος, έχει αλλάξει το χρώμα εμφάνισης των στυλών του ιστογράμματος και ούτω καθεξής. Μην σας ξαφνιάζει που η προεπιλογή στην τρέχουσα έκδοση του Octave είναι ότι οι μπάρες αυτές οι στήλες δεν συνορεύουν η μία με την άλλη, δηλαδή υπάρχει ένα μικρό κενό. Αυτό γίνεται έτσι για να έχουμε λίγο καλύτερη αίσθηση της διαφορετικότητας του ύψους των στυλών σε διαφορετικά ταξικά διαστήματα. Θα δούμε σε λίγο πώς μπορούμε αυτό να το ρυθμίσουμε. Λοιπόν, πάμε στο παράδειγμα νούμερο 3, εδώ, στο οποίο ας δείξουμε καταρχήν το αποτέλεσμά του. Όπως βλέπετε εδώ, έχουμε κάνει βασικά δύο αλλαγές και έχουμε ενώσει τις στήλες μεταξύ τους, έχουμε επέμβει δηλαδή σε κάποια ρύθμιση. Όπως επίσης έχουμε αλλάξει και το πλήθος των στοιχείων διαμέρισης. Αν θα δείτε, είναι λίγο διαφορετική η εμφάνιση του ιστογράμματος, παρόλο που η μεταβλητή είναι ακριβώς η ίδια. Οι εντολές εδώ, στη γραμμή 3 και 4, μας λένε ότι θα παράξουμε τα ίδια ακριβώς στοιχεία και στα δύο προγράμματα. Προσέξτε τώρα εδώ δύο πράγματα, κυρίες και κύριοι. Το πρώτο και βασικό που θέλω να προσέξετε είναι τούτο εδώ, το 15. Εάν στην εντολή χ δώσουμε ένα δεύτερο όρισμα που ακολουθεί το διάνυσμα τιμών, το οποίο είναι ένας ακέραιος αριθμός, τότε αλλάζουμε την προεπιλογή του πλήθους των διαστημάτων διαμέρισης. Έχουμε πει ότι αυτή η προεπιλογή, αυτή η τιμή είναι 10 στην προεπιλογή της. Αν εδώ το κάνουμε για παράδειγμα 15, σημαίνει ότι θα γίνουν 15 διαστήματα και όχι 10. Αλλάζοντας το πλήθος των διαστημάτων διαμέρισης, σημαίνει ότι θα αλλάξουν κατά συνέπεια και τα στοιχεία της καταμέτρησης. Δεν μπορεί δηλαδή, αλλάζοντας το πλήθος αλλάζοντας τη διαμέρηση, να έχουμε ακριβώς τα ίδια πλήθη. Αυτά εδώ θα αλλάξουν. Επίσης παρατηρήστε, κυρίες και κύριοι, και τη δεύτερη επιλογή, το bar width n, που σημαίνει ότι θα έχουμε πλήρη κάλυψη της επιφάνειας με το πλάτος των στυλών, έτσι ώστε, όπως βλέπετε και εδώ, να ενωθούν μεταξύ τους. Σε αυτή την περίπτωση είναι καλό να αποφύγουμε αυτό το edge color, όπως έχουμε κάνει εδώ, να το βάλουμε δηλαδή non,
Εδώ θα χρησιμοποιήσω μια μικρή παραλλαγή με το W, με το White δηλαδή, για να δείτε αν αλλάξουν αυτές εδώ τις τιμές, τι θα συμβεί. Παράδειγμα, στο κάνουμε λίγο πιο μικρό. Τότε σε αυτήν εδώ την περίπτωση θα πάρετε ένα τέτοιο γράφημα, όπως βλέπετε εδώ είναι λευκές. Η επιφάνεια δηλαδή ανάμεσά τους είναι λευκή, όπως επίσης δείτε λίγο τι θα γίνει και εδώ. Έχουμε πάλι ένα. Βλέπω ότι υπάρχει μια πολύ μικρή γραμμή, η οποία αναφέρεται, εδώ είναι λευκή με το white δηλαδή, η οποία αναφέρεται σε αυτή την γραμμή η οποία περικλεί αυτές τις ορθογώνιες περιοχές. Σε αυτή την περίπτωση, αν θέλουμε να πετύχουμε συνέχεια του χρωματισμού όπως έχουμε δει στην αρχή, σας υπενθυμίζω, συγγνώμη, ότι το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να γράψετε εδώ το Edge Color None, δηλαδή αυτή η γραμμή να μην έχει χρώμα, να καλύπτεται πλήρως από το Face Color, το οποίο μπορεί να είναι κόκκινο ή οποιοδήποτε άλλο χρώμα θέλετε εσείς. Ξανά υπενθυμίζω τις δύο αυτές επιλογές, το 15 που είναι ενδεικτικό, θα μπορούσαμε για παράδειγμα εδώ, αν θέλετε να το βάλουμε 5, μικρότερο δηλαδή, θα δείτε ότι θα αλλάξει το διάγραμμα, θα γίνει λίγο διαφορετικό προφανώς, αφού θα αλλάξει η καταμέτρηση και οι μπάρες, οι στήλες αντιστοιχούν σε αυτή την καταμέτρηση πλήθους, το ύψος τους θα μεταβληθεί, θα γίνουν πιο παχιά, πιο μεγάλα τα διαστήματα διαμέρισης και ούτω καθεξής, ενώ αντίστοιχα εδώ στο 25 θα έχουμε μια πιο λεπτή διαμέρηση και το γράφημα θα είναι πολύ διαφορετικό, μπορεί να προκύψουν και κενά από ό,τι βλέπετε εδώ. Λοιπόν, αυτά και με τις επιλογές του πλήθους των στοιχείων της διαμέρισης. Πάμε να δούμε τώρα στο επόμενο παράδειγμα, στο νούμερο 4, πώς μπορούμε να αλλάξουμε όχι το πλήθος των στοιχείων, αλλά να κατασκευάσουμε εμείς ένα δικό μας διάνυσμα διαμέρισης, ένα συγκεκριμένο. Γιατί με τον αυτόματο τρόπο, όπως έχουμε δει, ή αλλάζοντας το πλήθος, αυτό που γίνεται είναι ο υπολογιστής και το πρόγραμμα να πάρουν το εύρος των διαστημάτων του διανύσματος χ, για παράδειγμα να το max μείον το min, ας το δούμε λίγο εδώ να σας εξηγήσω λίγο καλύτερα, παίρνουν αυτή είναι εδώ την τιμή, max χ μείον min χ, που εδώ στο συγκεκριμένο παράδειγμα είναι 4,1 όπως βλέπετε. Και αυτήν εδώ την περίπτωση, και αυτήν εδώ την τιμή τη διαιρούμε με το πλήθος των στοιχείων διαμέρισης. Είτε είναι 10 κατά προεπιλογή, είτε αυτό που έχουμε αλλάξει εμείς στο 5, στο 15, στο 20, στο οποιοδήποτε άλλο. Αν θέλουμε να κατασκευάσουμε εμείς ένα διάνυσμα διαμέρισης, τότε θα πρέπει να δώσουμε αυτό το διάνυσμα. Εδώ εγώ κατασκευάζω το διάνυσμα τιμών που ξεκινάει από το μείον 3 και τελειώνει στο 3 πηγαίνοντας κατά 1. Σας υπενθυμίζω ότι αυτό εδώ το διάνυσμα, με αυτόν εδώ τον τρόπο που έχουμε γράψει, είναι τούτο εδώ. Όπως βλέπετε, ξεκινάμε από το μείον 3, καταλήγουμε στο 3 και το βήμα αύξησης είναι το 1, η μονάδα. Με αυτόν τον τρόπο θα βρούμε, θα κάνουμε καταμέτρηση πλήθους των τιμών που είναι γύρω από το 0, συγγνώμη, γύρω από το μείον 3, γύρω από το μείον 2 κτλ. Με λίγα λόγια, τα διαστήματα διαμέρισης θα είναι από το μείον 3,5 μέχρι το μείον 2,5, από το μείον 2,5 μέχρι το μείον 1,5 και ούτω καθεξής. Και σε αυτή την περίπτωση, εδώ αυτή την επιλογή τη βάζουμε αμέσως μετά το χ. Προσέξτε ότι η δεύτερη επιλογή θα πρέπει να είναι είτε μία τιμή, οπότε είναι το πλήθος με το οποίο θα χωριστεί το εύρος σε διαστήματα, είτε είναι επακριβώς τα διαστήματα που θα χρησιμοποιήσουμε. Έτσι, με λίγα λόγια, μπορούμε να ορίσουμε εμείς ποια είναι αυτά τα διαστήματα διαμέρισης. Οι υπόλοιπες επιλογές του γραφήματος μοιάζουν με αυτές που έχουμε δει. Ένα καινούριο στοιχείο που θέλω να σας δείξω είναι τούτο εδώ, όπως βλέπετε, το Face Color. Να σας υπενθυμίζω ότι αν ένα χρώμα, ότι μπορούμε να δηλώσουμε ένα χρώμα με τις τρεις τιμές του πίνακα RGB, του πίνακα δηλαδή που παίρνει τιμές σε τρεις στήλες ανάμεσα από το 0 και το 1. Εδώ το 1 σημαίνει ότι το χρώμα red είναι πλήρες, δηλαδή έχει δείκτη 1, ενώ τα χρώματα green και blue, το δεύτερο και το τρίτο δηλαδή, θα φωτιστούν κατά 50%, κατά 0,5. Θα αναμίξουμε δηλαδή ένα χρώμα που είναι κυρίως κόκκινο, με εν μέρη τα υπόλοιπα δύο. Αυτό θα μας δώσει βασικά ένα ασθενέστερο κόκκινο χρώμα. Θα το δείτε λίγο στο γράφημα πώς θα φαίνεται. Τα υπόλοιπα νομίζω ότι είναι κοινά.
Προσέξτε μονάχα ότι αυτήν εδώ το διάνυσμα το έχουμε τοποθετήσει και στον πίνακα, τον τικ που βάζουμε στον οριζόντιο άξονα δηλαδή. Αν θα δείτε λίγο εδώ το αποτέλεσμα. Ένα είναι όπως βλέπετε τώρα ότι έχουμε αλλάξει αυτό, τον πίνακα, αυτό το διάνυσμα διαμέρισης κατά μη αυτόματο τρόπο. Το έχουμε πει εμείς δηλαδή ότι θέλουμε, όπως βλέπετε εδώ, από το μείον 2,5 ως το μείον 1,5, από το μείον 1,5 μέχρι το 1 κτλ. Έχει αλλάξει αυτό, σημαίνει και το σχήμα του διαγράμματος, του γραφήματος, όπως επίσης και έχουμε αλλάξει τις ετικέτες εδώ στον άξονα που βάζουμε στον οριζόντιο άξονα. Εδώ τυχαίνει αυτό εδώ να είναι το ίδιο, δεν σημαίνει ότι βάζουμε στα στοιχεία της διαμέρισης, στο διάνυσμα διαμέρισης εδώ στο bins, πρέπει υποχρεωτικά να το βάλουμε και στο xtick, εντάξει, δεν είναι κάτι το υποχρεωτικό. Στο επόμενο διάστημα, στο επόμενο παράδειγμα, συγγνώμη κυρίες και κύριοι, θα δούμε πώς το σχήμα αυτό επηρεάζεται από τις αλλαγές που δίνουμε στο πίνακα, στο διάνυσμα bins. Σας υπενθυμίζω εδώ, προσέξτε λίγο, ότι όταν λέμε ότι οι τιμές είναι μείον 3, μείον 2 κτλ, αυτό που βασικά ορίζουμε είναι το κέντρο αυτών των διαστημάτων, οπότε υπολογίζεις αυτόματα, προσταφερείς αυτό το κέντρο στο ίμιση του διαστήματος της μεταβολής της μονάδας, δηλαδή 0,5. Αν θα πάμε να δούμε το επόμενο παράδειγμα, το παράδειγμα 5, που είναι αυτό εδώ, προσέξτε λίγο τώρα ότι έχουμε βάλει εδώ το 0,5, δηλαδή με λίγα λόγια έχουμε μικρύνει το διάστημα διαμέρισης. Αυτό σημαίνει ότι τώρα πια θα έχουμε περισσότερα τέτοια διαστήματα, επομένως αναμένουμε μικρότερα πλήθη. Δεν μπορούν τα πλήθη, το ύψος της μπάρας να παραμείνει το ίδιο. Για δείτε λίγο εδώ το αποτέλεσμα. Είναι τούτο εδώ. Έχουμε περισσότερα στοιχεία, περισσότερες δηλαδή στήλες, περισσότερα πλήθη, όσον αφορά το πλήθος των ταξικών διαστημάτων, των διαστημάτων διαμέρισης. Το ύψος όμως αυτής εδώ της κάθε μπάρας προφανώς έχει μειωθεί. Θέλω να σας πω ότι τα στοιχεία είναι 100, μιας και εδώ έχουμε στον κάθετο άξονα συχνότητες. Αυτό σημαίνει ότι αν αθροίσουμε την τιμή που είναι εδώ, το 3 για παράδειγμα εδώ, ή το 8 που είναι εδώ, ή το 11 που είναι εδώ, το 11 που είναι εδώ κτλ, τα αθροίσουμε όλα, τότε θα πάρουμε το 100. Όσο περισσότερα τέτοια διαστήματα κάνουμε, αυτές οι τιμές πέφτουν, γιατί παίρνουμε αυτό που λέμε πιο λεπτή διαμέρηση. Στις επιλογές εδώ του γραφήματος, προσέξτε λίγο ότι από τον άξονα τον κάθετο έχω αφαιρέσει τις δύο επόμενες εντολές. Αυτό σημαίνει ότι θα τοποθετηθούν αυτόματα. Η έλλειψη δηλαδή της τρίτης και τέταρτης τιμής του διανύσματος άξης σημαίνει ότι οι πρώτες δύο τιμές θα χρησιμοποιηθούν για τον οριζόντιο άξονα, και στον κάθετο άξονα το πρόγραμμα θα προσπαθήσει να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί, και αυτό που κάνει δεν είναι και άσχημο. Νομίζω ότι το γράφημα ταιριάζει μια χαρά μέσα στο εύρος των αξώνων που έχουμε τοποθετήσει. Λοιπόν, επίσης κυρίες και κύριοι, προσέξτε λίγο ότι εδώ κρατάμε λίγο αυτές τις επιλογές. Έχουμε δηλαδή αυτό το ανοιχτό κόκκινο χρώμα εδώ που δηλώνεται με τον πίνακα RGB και το NON. Μπορείτε εσείς να αλλάξετε λίγο αυτούς τους χρωματισμούς αν θέλετε, για να πάρετε διαφορετική εμφάνιση στο γράφημα όπως εσείς νομίζετε καλύτερα και θα σας αρέσει περισσότερο. Τώρα θα χρησιμοποιήσω λίγο αυτήν εδώ την επιλογή, να σας δείξω λίγο κάτι εδώ. Κοιτάξτε, να σας θυμίσω δηλαδή. Είχαμε κάνει προηγουμένως αυτόν εδώ τον πίνακα, όπου εδώ ήταν 0,5, με το αναμονάδα δηλαδή. Δείτε λίγο τι συμβαίνει εδώ στο 0,5. Όπως βλέπετε τώρα πια έχουμε περισσότερα κέντρα, αλλά περισσότερα στοιχεία στο διάνυσμα διαμέρισης. Και αυτό σημαίνει, όπως σας έλεγα και πριν, ότι αυτό εδώ το κέντρο θα... Αυτό εδώ το σημείο είναι το κέντρο του στοιχείου, που σημαίνει ότι το διάστημα είναι λίγο πριν και αρχίζει λίγο πριν και τελειώνει λίγο μετά. Αν θέλουμε, μπορούμε να κάνουμε επίσης μετατόπιση αυτού εδώ του πράγματος. Για παράδειγμα, αν θα δώσω αυτόν εδώ τον πίνακα, όπως είχαμε πριν, μπορούμε να τον μετατοπίσουμε κατά κάτι. Κοιτάξτε τώρα λίγο κάτι. Όπως βλέπετε, τα στοιχεία τώρα, τα κέντρα έχουν αλλάξει. Προηγουμένως ήταν μείον 3, μείον 2, μείον 1, τώρα είναι μείον 3,5, μείον 2,5. Αυτό όμως σημαίνει ότι όταν εδώ λέμε κέντρο μείον 3,5, σημαίνει ότι η καταμέτρηση θα γίνει στο διάστημα από το μείον 4 μέχρι το μείον 3. Μετά από το μείον 3 μέχρι το μείον 2 που έχει κέντρο το μείον 2,5, από το μείον 2,5 μέχρι το μείον 1 όπως είναι εδώ.
Αυτό γενικά, να σας πω την αλήθεια, είναι πιο συνηθισμένο σε αυτό που κάνουμε στην πράξη, με την έννοια ότι είμαστε πιο εξοικειωμένοι με την καταμέτρηση σε πιο απλούς αριθμούς, σε πιο απλά όρια. Δηλαδή είναι πιο εύκολο να πούμε ότι έκανα καταμέτρηση πλήθους από το μείον 3 στο μείον 2, παρά να πούμε ότι έκανα καταμέτρηση πλήθους από το μείον 3 μέχρι το μείον 2,5. Αυτό και πάλι είναι θέμα, κατά κάποιο τρόπο, αν θέλετε, γούστου. Δείτε λίγο εδώ στο παράδειγμα 6 τι ακριβώς συμβαίνει και πώς κάνουμε. Οι επιλογές που έχουμε στην εμφάνιση του γραφήματος είναι οι ίδιες. Έχω μονάχα επίτηδες αλλάξει αυτά τα χρώματα εδώ σε green και green, για να σας τονίσω πάλι τις επιπτώσεις που έχουν αυτές εδώ οι επιλογές. Θα αλλάξει προφανώς το χρώμα και το τοποθετούμε ίδια τιμή στο γράφημα, ίδια τιμή του χρώματος του γραφήματος όσον αφορά το χρώμα της στήλης, όπως και το χρώμα της γραμμής περιγράμματος αυτής της στήλης, σημαίνει ότι θα αποφύγουμε αυτόν τον διαφορετικό χρωματισμό που πιθανά να μην αρέσει σε κάποιους. Για παράδειγμα, καλή ώρα δεν αρέσει σε μένα. Λοιπόν, δείτε λίγο επίσης το εξής. Εδώ αυτά τα πίνεις, όπως σας λέω, ξεκινάνε από το μείον 3,5 και τελειώνουν στο 3,5. Με λίγα λόγια, θέλουμε να κάνουμε καταμέτρηση πλήθους από το μείον 4 μέχρι το μείον 3, από το μείον 3 μέχρι το μείον 2 και ούτω καθεξής. Το αποτέλεσμα μπορούμε να το δούμε εδώ. Πάλι είναι λίγο διαφορετικό το γράφημα. Όπως βλέπετε, έχουμε τώρα πια λίγο μετατοπιστεί. Και ανάλογα βέβαια με την λεπτότητα που παίρνουμε στα στοιχεία της διαμέρισσας, σε κάποια σημεία αυξομειώνονται το ύψος που έχουμε στις στήλες, το ύψος της μπάρας, δηλαδή στον κάθετο άξονα των συχνοτήτων. Σας ξαναυπενθυμίζω ότι αυτό μπορεί να γίνει εδώ με το διάνυσμα Binge. Επίσης μπορείτε, αν θέλετε, να χρησιμοποιήσετε αυτό το διάνυσμα εδώ απευθείας μέσα στην εντολή χείς, να μην το έχετε δηλαδή σαν μεταβλητή, ας το κάνουμε αυτό εδώ σχόλιο, και να πάρετε προφανώς ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Δεν σας απαγορεύει κανείς να το κάνετε αυτό εδώ. Απλά χρησιμοποιώντας μια μεταβλητή, το πρόγραμμά σας είναι περισσότερο πιο εύκολο να το διατηρήσετε και να το διορθώσετε, να το τροποποιήσετε, να το αλλάξετε και ούτω καθεξής. Επίσης δείτε λίγο, αν εδώ αλλάξουμε αυτό εδώ, αυτήν εδώ την τιμή, για παράδειγμα την πάμε στο 0,8, που σημαίνει τώρα πια θα υπάρχει κενός χώρος ανάμεσα στις στήλες, θα έχετε κάτι τέτοιο. Δεν είναι, κατά τη γνώμη μου, άσχημο και κακό να αφήνετε αυτόν τον μικρό κενό χώρο. Καμιά φορά, ξέρετε, είναι καλύτερο όταν θέλουμε να τονίσουμε περισσότερο το διάστημα το οποίο έχουμε μετρήσει και τις τιμές που αντιστοιχούν πάνω σε αυτό, να αφήνουμε αυτόν τον κενό χώρο, δηλαδή να μιλάμε περισσότερο για ένα ραβδόγραμμα συχνοτήτων και όχι για ένα ιστόγραμμα. Αλλά και πάλι σας λέω ότι αυτό εξαρτάται από την περίπτωση του τι ακριβώς θέλετε να δείξετε, πώς θέλετε να το δείξετε και ούτω καθεξής. Με την ευκαιρία, μιας και έχουμε το γράφημα ανοιχτό, να σας υπενθυμίσω ότι από εδώ, από το File Save As, μπορείτε ό,τι ώρα θέλετε να αποθηκεύσετε το γράφημα σε κάποια μορφή γραφικών και να το μεταφέρετε σε όποια άλλη εφαρμογή θέλετε εσείς, είτε μιλάμε για μια εργασία, σε ένα PDF αρχείο, σε ένα αρχείο παρουσίασης ή οπουδήποτε αλλού. Ας το κλείσουμε λίγο τούτο εδώ. Πάμε λίγο στο παράδειγμα νούμερο 7, κυρίες και κύριοι, με το οποίο θέλω να σας τονίσω τις διαφορές που έχουμε στο αποτέλεσμα του γραφήματος όταν αλλάζουμε αυτό που λέγεται διαμέρηση τιμών, δηλαδή όταν αλλάζουμε το διάνυσμα της διαμέρησης. Εδώ θα δείξουμε ένα βασικό πράγμα που αφορά τις επιπτώσεις που έχουμε στο γράφημα και τις τιμές καταμέτρησης πλήθους που παίρνουμε στον πίνακα συχνοτήτων όταν αλλάζουμε το πλάτος αυτής της διαμέρισης. Εδώ στο BINS 1 είναι η μονάδα, εδώ στο BINS 5 είναι το 0,5. Θα κάνουμε δηλαδή δύο ιστογράμματα πάνω στο ίδιο γράφημα για να δείξουμε αυτή τη διαφορά. Αν θα δείτε το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας, είναι τούτο εδώ. Προσέξτε λίγο το εξής. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι και στις δύο περιπτώσεις έχουμε την ίδια ακριβώς μεταβλητή. Οι τιμές της μεταβλητής Χ δεν άλλαξαν εδώ στο ιστόγραμμα το οποίο απεικονίζεται με το ανοιχτό κόκκινο χρώμα ή εδώ που απεικονίζεται με το πράσινο χρώμα. Και τα δύο ιστογράμματα αναφέρονται στην ίδια μεταβλητή που έχει τις ίδιες ιδιότητες. Δεν άλλαξαν οι ιδιότητες της μεταβλητής καθόλου. Έχει τον ίδιο μέσο, την ίδια διακύμανση και την ίδια κατανομή. Το ότι κάνουμε ένα διαφορετικό ιστόγραμμα
Το ιστόγραμμα εμφανίζεται με ένα διαφορετικό τρόπο, το οποίο οφείλεται στην αλλαγή των διαστημάτων διαμέρισης, δεν σημαίνει με κανέναν τρόπο ότι η μεταβλητή είναι διαφορετική ή ότι έχει διαφορετικές ιδιότητες. Η μεταβλητή είναι ακριβώς η ίδια και έχει ακριβώς τις ίδιες ιδιότητες και μάλιστα έχει ακριβώς την ίδια κατανομή. Με λίγα λόγια, κοιτώντας μόνο δύο διαφορετικά ιστογράμματα, δεν μπορούμε να πούμε απευθείας εάν η κατανομή είναι διαφορετική ή όχι. Δηλαδή, υπάρχει και αυτό που ονομάζουμε αυταπάτη, οπτική αυταπάτη. Κοιτάξτε λίγο όμως πώς μπορούμε τεχνικά να το πετύχουμε αυτό εδώ. Αφού λοιπόν έχουμε ορίσει αυτά τα δύο διανύσματα, θα κατασκευάσουμε το πρώτο διάνυσμα, το οποίο κατά γενικό τρόπο θα πρέπει να είναι αυτό το οποίο έχει το μεγαλύτερο πλάτος στα στοιχεία της διαμέρισης. Προσέξτε λίγο, αν εδώ βάζαμε το πράσινο στο πίσω μέρος και το κόκκινο στο μπροστά, τότε όπως καταλαβαίνετε, επειδή το κόκκινο είναι πιο έντονο, έχει πιο μεγάλο ύψος, συγγνώμη, δεν είναι πιο έντονο, θα το καλύψει, δεν θα φαίνεται σωστά. Περιμένουμε κάτι τέτοιο. Όσο μεγαλύτερο είναι το πλάτος διαμέρισης, όσο πιο χοντροειδείς μετρήσεις κάνουμε με λίγα λόγια, τόσο περισσότερο ύψος θα έχουν αυτές οι στήλες στο ραβδόγραμμα ή στο ιστόγραμμα. Λοιπόν, επομένως κατασκευάζουμε αυτό εδώ κατά τα γνωστά. Δεν έχουμε αλλάξει κάτι βασικό στις επιλογές του γραφήματος σε σχέση με αυτά που έχουμε πει στα προηγούμενα παραδείγματα. Αυτό που θέλω να προσέξετε όμως είναι εδώ η εντολή Hold On, η οποία σας υπενθυμίζω κάνει το εξής. Γραμμή 14 δηλαδή. Κρατάει τις ρυθμίσεις και την ενεργότητα του τρέχοντος γραφήματος, έτσι ώστε η επόμενη εντολή που θα χρησιμοποιήσουμε για την κατασκευή κάποιου γραφήματος να πάει στο ίδιο παράθυρο γραφήματος, να μην αλλάξει το γράφημα δηλαδή. Στην δεύτερη αυτή εντολή γραφήματος, η οποία είναι ακριβώς η ίδια με αυτήν εδώ με τη γραμμή 8, αλλάζουμε το εξής. Αλλάζουμε εδώ το pins 1 σε pins 5, έτσι ώστε το ιστόγραμμα της μεταβλητής Χ να γίνει με βάση ένα διαφορετικό, ένα άλλο διάνυσμα των στοιχείων διαμέρισης, καθώς επίσης και αλλάζουμε το χρώμα. Εδώ προσέξτε ότι η μονάδα είναι στο RGB, είναι στο G, στο green δηλαδή, και δίνουμε μικρές τιμές στα άλλα χρώματα, στο κόκκινο, στο red και στο blue, στο μπλε, στο 0,2, που σημαίνει ότι θα γίνει ένα λίγο περισσότερο ανοιχτό πράσινο. Τώρα, οι επιλογές των χρωμάτων, όπως καταλαβαίνετε, καθαρά προσωπικό γούστο. Εδώ απλά σας το δίνω σαν παράδειγμα, εσείς αλλάξετε αυτά τα χρώματα όπως θέλετε, είτε βάζοντας κάποιες τυπικές τιμές όπως είναι το πράσινο, red, green, συγγνώμη, blue κτλ. Για το μπλε, ή χρησιμοποιώντας τον πίνακα RGB. Το πίνακα δηλαδή με τον οποίο μπορούμε να αναμίξουμε τα βασικά χρώματα και να παράγουμε τα υπόλοιπα. Όταν τελειώσουμε αυτές τις διαδικασίες που αφορούν την προσθήκη επιπλέον γραφικών στοιχείων πάνω στο γράφημα, τότε όπως βλέπετε εδώ με την εντολή Hold Off στην γραμμή 17, μπορούμε να σταματήσουμε αυτή τη διαδικασία έτσι ώστε το επόμενο γράφημα να γίνει κανονικά σε καινούριο παράθυρο. Στη συνέχεια, ας δούμε ξανά το αποτέλεσμα αυτών των εντολών. Όπως βλέπετε, σας το ξαναλέω, αυτό το γράφημα μας δείχνει τη διαφορετικότητα εμφάνισης του ιστογράμματος ανάλογα με το διάνυσμα διαμέρισης. Δεν σημαίνει ότι άλλαξε κάποια ιδιότητα της μεταβλητής. Και τα δύο γραφήματα αναφέρονται στην ίδια μεταβλητή που έχει τις ίδιες ιδιότητες. Θα πάμε λίγο προς το τέλος, κυρίες και κύριοι, αυτού του μαθήματος σχετικά με την κατασκευή των ιστογραμμάτων, μιλώντας για δύο πράγματα τα οποία νομίζω πολλές φορές τα βλέπετε στη στατιστική, που αφορούμε το πολύγωνο συχνοτήτων, πώς δηλαδή μπορούμε να τοποθετήσουμε πάνω στο ιστόγραμμα ή στο ραβδόγραμμα συχνοτήτων τη γραμμή που ενώνει τα κέντρα, το πολύγωνο συχνοτήτων δηλαδή, ή να κατασκευάσουμε μια θεωρητική καμπύλη κατανομής πάνω σε ένα ιστόγραμμα ή ραβδόγραμμα συχνοτήτων. Ας δούμε καταρχήν το παράδειγμα που αφορά το πολύγωνο συχνοτήτων, που εδώ είναι το παράδειγμα νούμερο 8. Το αποτέλεσμα των εντολών που σας δίνω είναι τούτο εδώ, αν θα το δούμε έτσι. Είναι κατά κάποιο τρόπο ένα ιστόγραμμα το οποίο έχουμε ξαναδεί. Απλά όπως βλέπετε εδώ πάνω στο ιστόγραμμα έχουμε τοποθετήσει και το πολύγωνο συχνοτήτων. Δείτε λίγο πώς μπορούμε να πετύχουμε κάτι τέτοιο. Καταρχήν νομίζω ότι μέχρι εδώ, μέχρι τη γραμμή 11, τα πράγματα μας είναι γνωστά. Το μόνο που θέλω να σας πω και το οποίο έχει αλλάξει σε σχέση με τα προηγούμενα, μέχρι τη γραμμή 11 ή αν θέλετε μέχρι τη γραμμή 12, είναι αυτό εδώ.
Σε αυτήν εδώ την περίπτωση, κυρίες και κύριοι, έχουμε όπως βλέπετε το χ, το x δηλαδή, το διάνυσμα beans που σημαίνει διαμέρεση και έχουμε και μια τρίτη τιμή που είναι, στο συγκεκριμένο παράδειγμα είναι μονάδα. Αυτό, αν θα το δείτε στο γράφημα τώρα πια, δεν έχουμε δηλώσει εδώ τι πράγμα, την τη συχνότητα, αλλά έχουμε πει ότι το άθροισμα αυτών του ύψους αυτών των στυλών θα πρέπει να πάει στη μονάδα. Με λίγα λόγια, χρησιμοποιούμε ένα μηχανισμό που μας δίνει πυκνότητα και όχι συχνότητες. Αυτό σημαίνει ότι, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει κατάλληλα να τροποποιήσουμε και τον άξονα εδώ στο frequency. Οπότε εδώ, αυτό εδώ, θα πρέπει πιο σωστά να το γράψουμε density. Ας το δούμε λίγο αυτό το αποτέλεσμα τώρα. Τώρα είμαστε σωστοί. Λοιπόν, δεν είναι ανάγκη αυτό να το κάνετε μονάδα, αν και κάτι είναι, αυτό είναι κάτι πολύ συνηθισμένο. Μπορείτε για παράδειγμα να το κάνετε 100, αν θέλετε να έχετε ποσοστιαία αυτή την πυκνότητα, επί της 100 δηλαδή, ή να το κάνετε σε ένα οποιοδήποτε άλλο νούμερο, όπως για παράδειγμα εδώ το 3. Αυτό σημαίνει ότι τώρα πια το πολύγωνο σας, οι συχνότητες αυτές εδώ θα αλλάξουν στο 3. Δεν ταιριάζει το πολύγωνο με τις συχνότητες, γιατί θα πρέπει και να αλλάξουμε και την άλλη ρύθμιση όσον αφορά το πολύγωνο. Αυτή είναι εδώ, όπως βλέπετε εδώ, και αυτό εδώ το 3, αν θέλουμε να το πετύχουμε σωστά. Αλλά γενικά είναι κάτι που δεν σας συνιστώ να το κάνετε, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις που κάτι τέτοιο είναι επιθυμητό. Λίγες μένα, αλλά υπάρχουν. Συνήθως αυτή εδώ η τιμή είναι είτε μονάδα είτε 100. Με λίγα λόγια, αυτή η μονάδα μας λέει ότι θα υπολογίσουμε σχετικές συχνότητες και όχι απόλυτες. Αν θέλετε, θα πάμε στην πιθανότητα που γι' αυτό και το κάνουμε density. Ή μπορούμε να κάνουμε ένα πίνακα ποσοστιαίας εμφάνισης των συχνοτήτων, βάζοντας αυτό εδώ να είναι επί της 100. Αυτό εξαρτάται, σας λέω, από το τι θέλουμε να πετύχουμε. Τώρα, σημασία, σας το ξαναλέω, έχει ότι μπορούμε να βάλουμε μια τρίτη επιλογή που θα τροποποιήσει τον πίνακα συχνοτήτων. Αν αυτή η επιλογή είναι ένα, οι συχνότητες θα είναι σχετικές και όχι απόλυτες, σχετικές με άθροισμα στη μονάδα. Αν θα είναι 100, θα είναι ποσοστιαίες σχετικές συχνότητες. Λοιπόν, τώρα προσέξτε να δεις λίγο κάτι. Μετά την εντολή που σταματάει στο 12, στη γραμμή 12, έχουμε σταματήσει στην ουσία στην κατασκευή του ιστογράμματος όπως το ξέρουμε. Στη συνέχεια, για να γράψουμε αυτή την, για να κατασκευάσουμε αυτό το πολύγωνο, κάνουμε το εξής. Βρίσκουμε τον πίνακα των, όπως βλέπετε εδώ, της εμφάνισης των στοιχείων των κέντρων εδώ στο centers και των αντίστοιχων τιμών συχνοτήτων στο dense, όπως το έχω δώσει εδώ. Αν θα δούμε λίγο το αποτέλεσμα αυτής της εντολής σε αυτό εδώ το παράθυρο, θα δείτε είναι τούτο εδώ, που σημαίνει ότι γύρω από την τιμή μείον 3,5 υπάρχουν 0 τιμές, γύρω από την τιμή 2,5 υπάρχουν 0,02 σαν απόλυτη, σαν σχετική συχνότητα, 2% δηλαδή. Γύρω από την τιμή 1,5 η τιμή είναι 0,14 σαν σχετική συχνότητα, γύρω από την τιμή πλην 0,5 είναι 0,26 και ούτω καθεξής. Αυτά τα ζευγάρια τιμών, κυρίες και κύριοι, τώρα μπορούμε να τα παραστήσουμε γραφικά πάνω στο προηγούμενο γράφημα με την εντολή plot ως γραμμές που ενώνονται με σημεία. Οριζόντιος άξονας τιμών είναι το senders, κάθετος άξονας τιμών εδώ είναι η μεταβλητή dense. Η γραμμή αυτή με αυτή την επιλογή σημαίνει ότι θα εμφανιστεί μία γραμμή και S εδώ είναι το square με τετραγωνάκια, δηλαδή με λίγα λόγια θα χρησιμοποιήσουμε το συνδυασμό γραμμών και σημείων με κόκκινο χρώμα, με red δηλαδή. Το μέγεθος των σημείων θα είναι 8 και το πλάτος, το πάχος της γραμμής θα είναι 2. Είναι μια εντολή την οποία την έχουμε ξαναδεί εκεί που κάναμε σε ένα από τα προηγούμενα μαθήματα που μιλούσαμε για διαγράμματα γραμμών. Και στο τέλος δίνουμε και την επιλογή hold off. Το τελικό αποτέλεσμα είναι τούτο εδώ και όπως βλέπετε πάνω στο ιστόγραμμα έχουμε τοποθετήσει και το πολύγωνο συχνοτήτων. Με λίγα λόγια, χρησιμοποιούμε την εντολή HIST δύο φορές. Μία φορά για την επιλογή εμφάνισης του ιστογράμματος, μία φορά για τη λήψη των στοιχείων, των υπολογισμών που κάνει η HIST, δηλαδή με λίγα λόγια να υπολογίσουμε τα κέντρα των διαστημάτων διαμέρισης και τις αντίστοιχες τιμές εμφάνισης της μεταβλητής μέσα στο αυτό το εύρος του κάθε διαστήματος.
Θα κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, αυτό το μάθημα εδώ στο παράδειγμα 9 με κάτι παρόμοιο, απλά πάνω στο πολύγωνο συχνοτήτων τώρα, συγγνώμη, πάνω στο ιστόγραμμα συχνοτήτων θα δώσουμε τη θεωρητική καμπύλη μιας κάποιας κατανομής. Εδώ πρόκειται για την τυπική κανονική κατανομή. Το αποτέλεσμα αυτών των εντολών φαίνεται εδώ. Συγγνώμη λίγο, να αλλάξω αυτό εδώ στο density. Μας ξέφυγε λίγο από το προηγούμενο παράδειγμα. Το αποτέλεσμα που βλέπετε είναι τούτο εδώ. Εδώ αυτές οι στήλες με ανοιχτό κόκκινο χρώμα μας δείχνουν το ιστόγραμμα συχνοτήτων. Η έντονη κόκκινη γραμμή μας δείχνει την θεωρητική καμπύλη της τυπικής κανονικής κατανομής. Και κοιτάξτε λίγο πώς μπορούμε να κατασκευάσουμε ένα τέτοιο γράφημα. Και πάλι σας λέω, εδώ μέχρι τη γραμμή 13 είναι κάτι που έχουμε ξαναδεί στα αμέσως προηγούμενα παραδείγματα, δηλαδή την κατασκευή του ιστογράμματος μιας μεταβλητής εδώ της Χ, όπου χρησιμοποιούμε το διάνυσμα Beans για τη διαμέρισμα του οριζόντιου άξονα. Το ένα εδώ μας λέει ότι θα χρησιμοποιήσουμε τις σχετικές συχνότητες και θα βρούμε, δηλαδή, την πυκνότητα των τιμών. Με το Phase Color και το Edge Color μπορούμε να ρυθμίσουμε τις επιλογές χρωματισμού των στυλών. Εδώ είναι ακριβώς, έχουμε χρησιμοποιήσει ακριβώς το ίδιο χρώμα. Μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε από τις άλλες επιλογές που έχουμε δει σε προηγούμενα παραδείγματα. Εδώ ρυθμίζουμε τις παραμέτρους εμφάνισης των ετικετών στους άξονες, των τίτλων των αξόνων, και στη συνέχεια με το Hold On εδώ στη γραμμή 13 δεν κάνουμε τίποτα άλλο παρά να κρατάμε ενεργό το τρέχον παράθυρο του γραφικού περιβάλλοντος, έτσι ώστε το επόμενο γράφημα, η επόμενη εντολή γραφικής παράστασης να τοποθετηθεί στο ίδιο γράφημα, στο ίδιο παράθυρο. Τώρα, για τη θεωρητική καμπύλη, κυρίες και κύριοι, δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα παραπάνω παρά την κατασκευή του διαγράμματος μιας συνάρτησης, έτσι όπως την ξέρουμε από τη στατιστική. Εδώ χρησιμοποιώ την βοηθητική μεταβλητή R, μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε άλλη εσείς. Δηλαδή, κάνω μια πολύ λεπτή διαμέρισμα του άξονα Χ. Εδώ, όπως βλέπετε, το διάστημα μεταβολής των τιμών είναι το 0,05, και έτσι ώστε να πάρουμε μια πιο ομαλή καμπύλη. Και για το διάνυσμα αυτό κατασκευάζουμε τον πίνακα τιμών του κάθε του άξονα, που εδώ είναι το ψ κεφαλαίο, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά από την εξίσωση της τυπικής κανονικής κατανομής με μέσο το 0 και διακύμανση το 1, που είναι το 1 δια ρίζα 2π επί A στο μείον R τετράγωνο εδώ. Αυτήν εδώ την καμπύλη την παρουσιάζω με την εντολή plot όσον αφορά στον οριζόντιο άξονα έχει την βοηθητική μεταβλητή R, στον κάθετο άξονα έχει τις τιμές Y, και αναπαριστάται με συνεχή γραμμή αυτή η παύλα που βλέπετε εδώ με κόκκινο χρώμα και έχει πλάτος γραμμή στο 3. Τέλος, στη γραμμή 18 κλείνουμε το παράθυρο γραφημάτων που είχαμε κρατήσει ανοιχτό εδώ στην εντολή στις γραμμής νούμερο 13. Το αποτέλεσμα μπορείτε να το δείτε εδώ μόνοι σας. Αν επιθυμείτε, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να συνδυάσετε τα τελευταία δύο παραδείγματα χρησιμοποιώντας με λίγα λόγια τις εντολές που έχουμε μάθει για να τοποθετήσετε και το ιστόγραμμα συχνοτήτων και το πολύγωνο συχνοτήτων και τη θεωρητική καμπύλη της κατανομής. Δεν σημαίνει, θέλω να σας προφυλάξω από ένα πιθανό λάθος, ότι πάντοτε η κατανομή που έχουμε είναι η τυπική κανονική κατανομή και πάντοτε κάνουμε με αυτόν τον τρόπο την καμπύλη τη θεωρητική. Μπορεί να έχετε μια άλλη καμπύλη με άλλο μέσο, με άλλη διακύμανση, ή να έχετε μια άλλη κατανομή, ούτε καν την κανονική κατανομή κ.ο.κ. Αν όμως χρειαστεί να παρουσιάσετε τέτοια διαγράμματα, μπορείτε πολύ εύκολα να το κάνετε με αυτόν εδώ τον τρόπο. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο σχετικά με την κατασκευή των ιστογραμμάτων στο Octave ή στο MATLAB. Να είστε καλά. Γεια σας.